Με βασικούς σταθμούς στην 115 πτέρυγα μάχης, την βάση στη Σούδα αλλά και το Μαράθι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά τις επαφές με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, που έφτασε στα Χανιά χθες το βράδυ. Όπως είναι φυσικό, οι εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και η προκλητική στάση της Τουρκίας μονοπόλησαν το ενδιαφέρον των επαφών, ενώ αμέσως μετά Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάικ Πομπέο προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις. Είναι ωστόσο σαφές ότι στις συζητήσεις μας παραμένουν κυρίαρχα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, η οποία το τελευταίο διάστημα δοκιμάστηκε από την επιθετικότητα της Τουρκίας με προκλητικές ενέργειες εκτός διεθνούς δικαίου, με μια ακραία, χρίαστα, ακραία ρητορική που συχνά φορτίζει το κλίμα. To showcase one of America's strongest military relationships throughout all of Europe. We, the Americans, look to Greece as a true pillar for stability and prosperity in the Eastern Mediterranean, and we are incredibly proud to support its leadership